Φίλες και φίλοι, με χαρά σας καλωσορίζουμε στην κομπή της πίτας του Συλλόγου μας. Είναι γνωστό ότι τα έσοδα πάντα είναι για τον ιερό σκοπό της αποπεράτωσης του Άγιου Γεώργιου. Είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύουμε με τη βοήθειά σας να τον ολοκληρώσουμε σύντομα. Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλή υγεία. Θα ευχαριστήσω και τους χορηγούς αυτοπία του κυρίου και της Αγαπηταστία Πίπουλα Ιωάννη, Πέρι Γεωργίου, Πάση Ευαγγέλου, Ζαμάια Νικόλαος και για το ψυχτικά Παναγίου Νικόλαος και για τους καφέδες τα Τσάια, Αμερά τον Μερα Νικόλα Ιωάννη και όλες τις κυρίες που έφτιαξαν όλα τα εδέσματα. Για κάποιες αποφάσεις μας θα σας ενημερώσει ο συνάδελφος Νίκος Κανταλής. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και σας ευχαριστώ για την βοήθεια με τα κοπάνια που προσθέτετε όλοι σας από την κρίση που έχουμε. Πάλι ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή υγεία. Θέλω να σας ενημερώσω για ορισμένα πράγματα που πήραμε σαν απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να σας πω ότι πριν από ένα μήνα περίπου, στα μέσα του Δεκέμβρη, είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε ως Σύλλογος στο πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Μικρασιατών που έγινε στην Αθήνα από το Σύλλογο από το Δήμο Κεσαριανής και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών της Κεσαριανής. Εκεί λοιπόν έγιναν κάποιες προτάσεις. Καταρχάς, πρόταση του Συλλόγου Μικρασιατών που έγινε δεκτή από το συνέδριο, του Συλλόγου Ιερόδοτου δηλαδή, ήταν να προτείνουμε σε όλους τους Δήμους που έχουν μικρασιατικό στοιχείο να θεσμοθετήσουν μέσα στις καλοκαιρινές και στις χειμερινές τους εκδηλώσεις μία εβδομάδα μικρασιατικού πολιτισμού. Αυτό θα γίνει και στο Δήμο της ΚΟΟ για να έχουμε κάθε χρόνο και στα Ιπποκράτεια αλλά και στα χειμερινές εκδηλώσεις στο Δήμο να έχουμε μία εβδομάδα το καλοκαίρι και μία εβδομάδα το χειμώνα αφιερωμένη στο μικρασιατικό πολιτισμό. Επίσης, αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο να ξεκινήσουμε την καταγραφή όλων των οικογενειών των Πετρουμιανών, ούτως ώστε να γίνει ένα μητρό και στη συνέχεια με τη βοήθεια κάποιων, μεταξύ των οποίων του Αλέκου του Μαρκόγλου, του Λυκειάρχη μας, να κάνουμε μία καταγραφή σε μαρτυρίες από τους παλαιότερους μικρασιάτες και μικρασιάτισες και να φτιάξουμε ένα DVD που να εκεί μέσα περικλείεται η ιστορία και κάποιες μαρτυρίες από τους μικρασιάτες, κάτι που έχουν κάνει σχεδόν όλοι οι σύλλογοι μικρασιατών, επειδή δεν το έχουμε κάνει ακόμα και θα το κάνουμε πολύ σύντομα. Και πριν τελειώσω θα ήταν παράληψή μας να μην αναφερθούμε στον αείμνηστο Παράσκο Παρασκευά, ο οποίος μας άφησε πρόσφατα. Είναι ο άνθρωπος που μας παρακολούσε κάθε χρόνο και φέτος την αίθουσα αυτή, ένα φωτεινό παράδειγμα καλού μικρασιάτη, καλού πετρουμιανού. Από την αρχή της ίδρυσης του Συλλόγου ήταν δίπλα μας και ήταν από τους προτεργάτες, δίνοντας για την ανέγερση του Ιερού Ναού, δίνοντας εκείνη την εποχή το πολύ μεγάλο ποσό των 500.000 δραχμών. Τον ευχαριστούμε να είναι απαλό το χώμα που τον σκεπάζει και ευχόμαστε να γίνει φωτεινό παράδειγμα και για τους νέους μικρασιάτες. Να είστε καλά. Μπαίνοντας στην αίθουσα, είδα ότι δεν υπήρχαν μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Και είπα ότι επιτέλους κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται και τους από κάτω, δεν θέλουν λόγους μακρόσυρτους. Βέβαια, με διαψεύσατε. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το διάστημα, μετά την πρωτοχρονιά, συμμετέχοντας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας σε διάφορους συλλόγους και φορείς, σκέφτομαι πολλές φορές πώς να απευθυνθείς σε έναν κόσμο που αυτήν την περίοδο υποφέρει,
σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται, σε έναν κόσμο που θέλει να χαμογελάσει. Δεν του βγαίνει το χαμόγελο. Και από την άλλη πάλι σκέφτομαι, όπως σήμερα, ότι όλοι εσείς έχετε να διδάξετε εμάς, ξυπνώντας μνήμες του παρελθόντος, από έναν ιδιότυπο ξεριζωμό που ζήσατε τότε και από έναν επίσης ιδιότυπο ξεριζωμό που βιώνει αυτόν τον καιρό ο τόπος μας, η πατρίδα μας. Η ενότητα και η αλληλεγγύη είναι αυτά που θα μας κρατήσουν όρθιους, είναι αυτά που θα μας δώσουν την δύναμη για να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Εύχομαι σε όλους εσάς, στις οικογένειές σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, γόνιμο και δημιουργικό το 2013, με υγεία για όλους. Να είστε καλά. Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ Ωσίε, πρέσβε με Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευλογημένη και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να αυτός ο πόθος, το τάμα ζωής, η ανέγερση δηλαδή του ναού του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος με ιδιότυπο τρόπο, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος πριν, μεταφέρεται από τα απέναντι παράλια εδώ, έτσι για να συνεχίσει την ιστορία του, να αναπαυτούν μέσα οι ψυχές των μικρησιατών προπατώρων μας και ευχόμαστε να σας δίνει ο Θεός δύναμη στο Διοικητικό Συμβούλιο τόσο που με τόσο κόπο και τόσο πόθο και προσπάθεια μεγάλη προσπαθεί να αποπερατώσει ένα τέτοιο ιερό έργο. Σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ο οποίος με λίγο καλύτερη συνεννόηση θα ήταν σήμερα εδώ πέρα και το ήθελε να είναι εδώ, γνωρίζετε πολύ καλά τον κόπο και την αγάπη του και την προσπάθειά του στο να συμβάλλει να αποπερατωθεί αυτό το ιερό έργο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Είπαμε ότι μέσα εδώ πέρα, στα αρτίδια που είναι η βασιλόπιτα, βρίσκεται ένα φρουρί. Και αυτός που θα βρει το φρουρί, μου είπα, θα αναλάβει την αποπεράτωση του ναού. αυτός θα είναι ο τυχερός. Ευχόμαστε να είναι ο εκδεξιών μας, που είναι επίσημος φορέας και έχει τις δυνατότητες. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά να έχουμε.